Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των εργασιών του έργου COPE, το οποίο υλοποιείται από το Δήμο Καβάλα σε συνεργασία με τους Δήμους Κοπενχάγης της Δανίας, Πόμπολ Πορτογαλίας, Μπιστρίτα Ρουμανίας, Σεντ Κουεντίν Γαλλίας, Κορούνια Ισπανίας, Κορυδαλού στην Ελλάδα αλλά και Βίνιου στη Λιθουανία. Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας, οι εταίροι του έργου παρουσίασαν την πρόοδό τους στη διαμόρφωση του ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για το κλίμα. Σήμερα είμαστε εδώ για χάρη του προγράμματος COPE, που σημαίνει Πράσινες Πρωτοβουλίες για το Κλίμα. Είναι ένα πρόγραμμα της πρωτοβουλίας ERBACT. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ την τρίτη διακρατική συνάντηση του έργου. Ακριβώς. Είμαστε σε μια πάρα πολύ όμορφη γωνιά της γειτονιάς μας, της Νεάπολης. Ως τώρα παρέμενε εντελώς ανεκμετάλλευτη και λίγο πρωτόγονη, θα λέγαμε, με την έννοια ότι δεν μπορούσε μόνο να περάσουν οι άνθρωποι που μπορούσαν από μέσα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, με μια πολύ μικρή και ήπια παρέμβαση που έγινε, μπορούν σιγά σιγά οι κάτοικοι να την απολαύσουν, να τους φανεί χρήσιμη. Αυτό το παράδειγμα που βλέπουμε εδώ είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας της γειτονιάς με τον Δήμο, που αυτό είναι το οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Ο Δήμος να είναι ένας υποστηρικτής μιας προσπάθειας που θα υποκινείται από τις γειτονιές και όχι το ανάποδο μέχρι τώρα που γινόταν, και ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε μια πράσινη μετάβαση. Όπως συνεργάστηκε ο Δήμος με τη γειτονιά και καταφέραμε με τη βοήθεια της γειτονιάς να υλοποιήσουμε μια μικρή παρέμβαση σε αυτό το χώρο, ούτως ώστε να το χαρεί η ίδια η γειτονιά, να μπορούν να έρχονται οι άνθρωποι εδώ να ξεκουράζονται και τα παιδάκια να παίζουν και να βρίσκεται σε μια αποδεκτή κατάσταση. Ο Δήμος Καβάλας παρουσίασε συνεργατική παρέμβαση στο πάκο της Παφλαγωνίας, όπου συνεργασία με τη γειτονιά και φορείς όπως το ΤΕΕ, το ΓΕΟΤΕΕ και το Σύλλογο Πνοή για το Παιδί και την Οικογένεια αναβάθμισε αισθητικά το πάρκο.